Αυτό που θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο μόνος αγώνας που δεν κερδίζεται είναι αυτός που δεν δίνεται. Σε ό,τι αφορά τη δική μας περίπτωση, ξεκίνησε με την εκβιαστική απόφαση της εταιρείας να απολύσει 125 συναδέλφους μας. Θελήσαμε οι περισσότεροι εργαζόμενοι να αντισταθούμε σε αυτό και να μην χάσει τη δουλειά του κανένας. Εκεί είναι που συνέβαλαν αρκετά και τα σωματεία, τα κλαδικά σωματεία που προϋπήρχαν ήδη στη Θεσσαλονίκη, στην Αττική και αλλού, στην Κρήτη κτλ. Μπήκε ο πύχης ακόμα πιο ψηλά, ο πύχης της διεκδίκησης, δηλαδή το τι ζητούσαμε. Δεν πίναμε στο να μην απολυθεί κανείς. Τα σωματεία, για παράδειγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το ΣΕΤΕΠΕ, είχαμε ένα πλαίσιο για τις πλατφόρμες από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στην πόλη μας. Πλαίσιο που είχε να κάνει με τους όρους αμοιβής, με την προστασία των διανομέων. Γι' αυτό και είχε το κύριο βάρος της οργάνωσης του αγώνα. Έτσι, όταν έγινε το ΜΠΑΜ, βρέθηκαν έτοιμα στο να αντιμετωπίσουν την εργοδοσία και να βοηθήσουν τους συναδέλφους. Αν πέρυσι, σχεδόν τέτοια εποχή, οι περισσότεροι είμαστε θεωρούσαμε αδιανόητο ότι θα καταφέρουμε να φύγει το δουλεμπορικό manpower που ήμασταν σε αυτή επινοικιαζόμενοι, τώρα είμαστε περήφανοι που το έχουμε καταφέρει και το διώξαμε. Και το διώξαμε με τον οργανωμένο αγώνα, όπως καταφέραμε να μην απολυθεί κανείς και να γίνουμε όλοι ταυτόχρονα ορίς του χρόνου. Πιστέψαμε στη δύναμή μας, στο συλλογικό και οργανωμένο αγώνα και μέσα από αυτόν τον αγώνα βγήκαν νέοι συνάδελφοι μπροστά. Συναντήσαμε νέους πρωτοπόρους εργάτες. Λέγαμε και πέρσι σε συναδέλφους ότι ήταν οι συνθήκες ζωής και δουλειάς πολύ χειρότερες στο παρελθόν. Όμως με πλαίσιο και υπομονή, με θάρρος, οι εργάτες διεκδίκησαν και κέρδισαν. Έτσι πήγαμε κι εμείς. Πιστέψαμε στη δύναμή μας, την οργάνωση και τη συλλογική διεκδίκηση. Φαίνεται ότι ακόμα και σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, οι εργάτες, αν οργανωθούν, αν κάνουν πέρα λογικές όπως η αναμονή, το μικρότερο κακό, αν παλεύουν για τις δικές τους ανάγκες, χωρίς να κοιτάνε τις αντοχές της οικονομίας και αν βγαίνει η επιχείρηση, όπως μας λέγανε κάποιοι λίγοι ευτυχώς, τότε μπορούν να καταφέρουν πολλά. Είναι μονόδρομος για την τάξη μας να παλέψει για την ικανοποίηση των δικών της σύγχρονων αναγκών. Και φάνηκε στους μεγάλους αγώνες που δόθηκαν το τελευταίο διάστημα πως τα έχει καταφέρει. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με ταξική κατεύθυνση, να μην αφήσουμε κυβερνήσεις, εργοδοσία, εταιρείες σε χλωρό κλαρί.